Στο πλαίσιο του Broadband Forum που διεξάγεται εδώ στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του The Continental, είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Τόμκο, ο οποίος είναι εκτός των άλλων και μέλος του Broadband Forum και θα μας πει δύο λόγια για την φετινή διοργάνωση. Γιάννη, καλησπέρα. Βεβαίως. Είναι χαρά μας που είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Broadband Forum, ένας μεγάλος παγκόσμιος οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες. Από operators, vendors, οι πάντες, όλο το οικοσύστημα. Μιλάμε για 150 εταιρείες. Σήμερα παρευρέθησαν γύρω στα 250-300 άτομα. Είχαμε σημαντική συμμετοχή και του ελληνικού οικοσυστήματος με όλους τους μεγάλους operators, ΟΤΕ, Vodafone, Wind. Και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πού βρίσκεται το broadband στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πώς μπορεί να γίνει η μεταξέλιξή του στο μέλλον. Αυτό που ενδιαφέρει το Broadband Forum είναι οι νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν καθώς κάνουμε τη μετάβαση προς το λεγόμενο 5G, την πέμπτη γενιά των δικτύων κινητής ευρυζωνικότητας. Όντας μέλος του συγκεκριμένου φόρουμ, πώς πιστεύεις, πώς βλέπεις εκ των έσω ότι βλέπουν την χώρα μας αναφορικά με την πρόοδο που έχει κάνει στα δίκτυα νέας γενιάς? Γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί παρακολουθούν τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και έχουν επαφές εδώ με εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα. Γνωρίζαν ότι υπήρχαν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις πριν από 5-6 χρόνια τουλάχιστον, αλλά πλέον γνωρίζουν ότι γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Γι' αυτό άλλωστε ήταν και ένας από τους λόγους που σκέφτηκαν να έρθουν εδώ να κάνουν αυτή την διοργάνωση. Και βέβαια πιστεύουν ότι όποιος, νομίζω όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά όποιος δεν θέλει να μείνει πίσω στην νέα παγκοσμιοποιημένη κατάσταση και στην νέα Ευρώπη που δημιουργείται, δεν μπορεί να μείνει πίσω σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Άρα λοιπόν ήρθαν και αυτοί εδώ προκειμένου να δράσουν σαν ένας καταλήτης, να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια και να πάμε πιο μπροστά. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής αγοράς αναφορικά με τον δρόμο προς τον Gigabit, ας πούμε? Ναι, νομίζω ότι θα γίνει περισσότερο ανάπτυξη των οπτικών ινών. Θα φτάσουμε ακόμα πιο κοντά προς τους τελικούς χρήστες. Θα έχουμε fiber to the home επιτέλους και στη χώρα μας, αλλά σιγά σιγά θα πάμε και σε νέα αρχιτεκτονική του δικτύου, του ασύρματου δικτύου πρόσβασης. Θα πάμε στα λεγόμενα small cells, όπου αυτά θα έχουν από πίσω τους προφανώς δίκτυο οπτικών ινών για το λεγόμενο front hall, back hall, που θα υποστηρίξει τη συλλογή της κίνησης. Όμως αυτά τα small cells, δουλεύοντας σε νέες συχνότητες με μεγαλύτερο διαθέσιμο εύρος ζώνης, θα μπορέσουν σε κινητούς χρήστες να δώσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Αρχικά πιστεύω θα δούμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες το λεγόμενο fixed mobile broadband, όπου fixed wireless broadband, να το πω πιο σωστά, όπου θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, αλλά όχι έτσι όπως είμαστε συνηθισμένοι σήμερα με το 3G, την εμπειρία που έχουμε σήμερα με το 3G, αλλά αυτό θα μπορέσει να γίνει με σχετικά χαμηλό κόστος και αργότερα, σαν επόμενο βήμα, θα περάσουμε όντως στο 5G, που θα έχει την ίδια εμπειρία που νιώθουμε σήμερα με το 4G, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και με πολύ χαμηλότερα latencies για τα connections. Μια τελευταία ερώτηση εμπειρικά. Επειδή μίλησες για νέες συχνότητες, αυτό σημαίνει φάσμα. Αυτό σημαίνει προφανώς κάποια νέα διαδικασία διαγωνιστική για το φάσμα. Που σημαίνει νέες επενδύσεις από τους operators. Έτσι. Δεν γίνεται να αναπτύξεις νέα δίκτυα, να ικανοποιήσεις τις νέες απαιτήσεις των χρηστών και των υπηρεσιών χωρίς επενδύσεις. Βέβαια, εδώ είναι μια συζήτηση που την είχαμε μέσα στο συνέδριο σήμερα, αν και κατά πόσον αυτές οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τους operators ή πρέπει να γίνουν σε συνεργασία και με την κυβέρνηση και με το κράτος και κατά πόσον μπορεί να υπάρξει μια σύμπραξη η οποία να υποβοηθήσει την ανάπτυξη των υποδομών και την παροχή των εξελιγμένων υπηρεσιών. Εγώ λοιπόν, όπως και στην περίπτωση του Fiber to the Home στο παρελθόν, έτσι και τώρα καθώς βαδίζουμε προς το 5G, πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει μια αραγής σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, δεν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα
το 5G στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια και θα είμαστε πάλι στο τέλος καθυστερημένοι πίσω σε σχέση με όλους τους άλλους. Όταν ξεκινήσαμε να έχουμε συνεργασία και να μιλάει η κυβέρνηση και ο ρυθμιστής με τους operators, είδαμε γοργά βήματα στην ανάπτυξη του Fiber to the X με το VDSL στην αρχή και μετέπειτα με το Fiber to the Home, και πιστεύω ότι πρέπει να μάθαμε το μάθημά μας από το παρελθόν και έτσι λοιπόν με αυτά τα μαθήματα να πορευτούμε στο μέλλον και να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Άρα το πάνε συνέργειες. Έτσι, έτσι. Συνέργειες και συνεργασία. Κανείς μόνος του ποτέ δεν κατάφερε μεγάλα πράγματα σαν μονάδα. Αν όμως συνεργαστούμε, πρέπει να γίνει κομμάτι ας πούμε της κουλτούρας μας ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο μεγάλο κομμάτι αυτής. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.